Awesome Reviews Child's Play 2 νούμερο 658 από Movies Chucky on Cart Special Edition. Το Child's Play 2 ήταν μια ταινία που την έχω δει πρώτη φορά σε βιντεοκασέτα. Το πρώτο το είχα δει στην τηλεόραση και το 2 το νοικιάσαμε να το δούμε από τα βιντεοκλαμπ τότε. Και θυμάμαι μια φάση που είχε νευριάσει η μάνα μου. Την έλεγα να ξαναβάλουμε την κάστα να τη δούμε, γιατί με έκανε φοβερή εντύπωση η συνέχεια του Child's Play 2. Πώς ξαναφτιάχνουν τον Τσάκι που τον πήραν καμένο εκεί πέρα από την πρώτη ταινία. Και προσπαθούν να δουν τι πρόβλημα υπήρχε με την κούκλα, γιατί δεν ξέραν ότι αυτό το πράγμα έγινε από την κούκλα. Δεν πιστεύαν να είναι στην ιστορία της μητέρας του που την κλείσαν στο τρολοκομείο. Όσοι έχετε δει τα Child's Play τα ξέρετε σίγουρα. Το πρώτο είναι το πιο ατμοσφαιρικό σαφώς. Το δεύτερο είναι το πιο action, όπως είναι το Alien το 1 και το 2. Που το sequel το Alien ήταν πιο action. Και το Terminator το 1 και το 2. Τέτοια φάση δηλαδή. Το Child's Play, εντάξει, ανοίξει τη horror κατηγορία. Έχει και στοιχεία, να το πούμε, επιστημονικής φαντασίας λίγο πολύ. Βέβαια, το βασικό του στοιχείο είναι horror movie, δεν είναι action φάση, το ξέρουμε. Αλλά το δεύτερο συγκεκριμένα είναι. Είχα διαβάσει πρόσφατα στο ίντερνετ ότι αρχικά το σενάριο, το γνήσιο σενάριο για την ταινία, θα ήταν πιο ψυχολογικού τύπου thriller. Και τρόμου, τέλος πάντων, όχι thriller. Τρόμου πιο πολύ κολλά αυτό. Είναι από τις φάσεις τρόμου slasher ταινίες. Όπου ο Πιτσιρίκος θα κάνει τις δολοφονίες. Κάτι σαν εκείνη την ταινία του Κακό Γιο με τον Μακόλι Κάλκιν, αλλά σε πιο έτσι φαντασμαγορικό στυλ λίγο. Και η κούκλα δεν θα κάνει τίποτα. Θα τα κάνει όλο ο Πιτσιρίκος και στην ουσία θα έθετε ως δικαιολογία την κούκλα ο Πιτσιρίκος και θα την έβαζε στην άκρη ότι και καλά η κούκλα τα κάνει για να μην είναι σίγουροι τι να κάνουν οι άνθρωποι που είναι γύρω του. Κάπως έτσι θα ήταν το σενάριο, αλλά τελικά το αλλάξαν και είπαν να το κάνουν φάση Jason, Michael Myers κτλ. Ξέρετε, σχιζοφρένη δολοφόνο με το πριόνι. Αυτό είναι ένα δωράκι που μου έκανε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Μιχάλης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος Μιχάλης, έχω κι άλλο Μιχάλη φίλο. Να είναι καλά, το έκανε για τις γιορτές μου, το πήρε δωράκι. Έχω πάρει πολλά Funko Pop, η αλήθεια λέγεται. Εντάξει, θα πάρω και άλλα κομμάτια σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν θα χωρέσω τείχος μου σε λίγο. Γιατί βλέπετε εδώ έχει γεμίσει και δεν έχω άλλο χώρο. Πιστέψτε με, δεν έχω άλλο χώρο να βάλω τίποτα. Δεν ξέρω αν θα πάρω κάποια στιγμή κάποια set της Lego μεγάλα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα στήσω κάπου μέχρι να δω τι θα κάνω. Τέτοια φάση. Θα βγω σε λίγο εγώ έξω και θα βάλω τις φιγούρες μέσα. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, φαντάζομαι. Έχουν βγάλει και άλλες εκδόσεις του Τσάκι γενικά. Και από τις πιο παλιές εκδόσεις και από το Child's Play το ένα σαφώς βγήκε. Βγάλανε τον Τσάκι που είναι με τα ράματα από την τρίτη ταινία και μετά στην ύφη του Τσάκι. Βγάλανε την Tiffany, πολύ ωραία έτσι. Γενικά βγάλανε πολλά κομμάτια του Τσάκι. Βέβαια, όχι και αυτό το χαμό που γίνεται με τον κλόν από το It τελευταία. Έτσι, γίνεται ένας παντζουρλισμός. Έχουν βγάλει πιο πολλά και από το κλασικό στυλ It που βγάλανε. Ο καινούριο Pennywise είναι. Υπάρχει σε πολλά κομμάτια. Από τη μία εντάξει, αλλά το παρατραβάν κάπου θεωρώ. Με το Child's Play ευτυχώς δεν ξέφυγε τόσο πολύ το πράγμα. Να δούμε και λίγο το κουτάκι εδώ πέρα τι γίνεται. Movies, Chucky on Cart, νούμερο. Μάλιστα βγάλανε και αυτή τη φάση από το εξώφυλλο της ταινίας της δεύτερης που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το εξώφυλλο της δεύτερης ταινίας. Που δείχνει τον Τζάκι από πίσω να πάει να κόψει αυτό το Jack in the Box εδώ πέρα, έτσι λέγονται αυτά τα κουκλάκια που πετιούνται, τα περίεργα και τα τρομακτικά, και κοιτάει φοβισμένο το αυτό. Το βγάλαν και αυτό. Πολύ ωραίο και αυτό έτσι σχέδιο. Πολύ έξυπνο αυτό. Αυτό είναι όμως πιο περίπλοκο κομμάτι, πιστεύω, γενικά. Η όλη φάση, το πώς το φτιάξαν, δηλαδή πώς ήρθε η σύλληψη να το κάνουν σε Funko Pop. Γιατί εντάξει, το Funko Pop είναι μια περιορισμένη φιγούρα. Δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με αυτές τις φιγούρες. Γενικά, κωδικό στο κάτω, JJL 180905, τη γνησιότητα. Πάντα αυτά τα αυτοκόλλητα υπάρχουν, είναι τυπωμένοι αριθμοί, να το κοιτάτε αυτό. Και όταν πάτε να αγοράσετε από το Internet Funko Pop, eBay, π.χ. και τέτοια, Κίνα γενικά, να έχετε το νου σας και να τους ρωτάτε άμα δεν έχουν εικόνα από κάτω από το κουτί για τον κωδικό. Γιατί, παιδιά, είναι από μίμηση, να ξέρετε. Έναν ρώτησα πρόσφατα για μια φιγούρα που ήταν πολύ φθηνότερη από Funko Pop, που είναι κανονικά στην κατάταξη ακριβών Funko. Και το ρωτάω και μου λέει ότι δεν είναι γνήσιο. Μου το είπε στα ίσια ο άνθρωπος ότι δεν είναι γνήσιο. Από Κίνα ήταν. Τα πιο πολλά παράγονται στην Κίνα, αλλά έχετε το νου σας, γιατί τα πιο πολλά γνήσια τα βρείτε Αμερική και έτσι. Τέλος πάντων, εγώ προσέχω όσο μπορώ, γιατί είναι κάποια λεφτά τα οποία ακόμα και λιγότερα να δώσεις, κρίμα είναι να χαθούνε. Παρόλο που οι απομιμήσεις είναι πολύ καλές. Π.χ. Θυμάστε το review που κάναμε με τον Billy πίσω. Billy δεν πάπεται από το show. Είναι απομίμηση αυτή η φιγούρα. Παρόλο που είναι πολύ καλή, μοιάζει πάρα πολύ με γνήσιο, δεν έχει από κάτω τον κωδικό της. Θυμάστε όσοι έχετε δει το βίντεο, το ξέρετε. Βλέπουμε εδώ τη λεπτομέρεια λοιπόν στη φιγούρα μας, αίματα κτλ. Ταλαιπωρία του Τσάκι, μελανιές παντού, ένας χαμός κακός. Και καλά να πάθει σαφώς, γιατί αυτά που έκανε ήταν πολύ κακά.
ο Brad Dourif δίνει τη φωνή του, που ήταν η πρώτη φωνή του Τσάκη, και στο remake που κάνανε, που τον κάνανε να είναι μηχανή πλέον στο remake, τη φωνή την κάνει ο Mark Hamill από το Star Wars, ο Luke Skywalker, που έχει κάνει και τη φωνή του Joker και την έχει καταφέρει πάρα πολύ ωραία τη φωνή του Τσάκη. Έχει φοβερή φωνή, είναι φοβερό voice actor κιόλα αυτό ο ηθοποιό. Πέρα από ότι είναι από του πιο γνωστού ηθοποιού που ξέρουμε πάνω στο Hollywood γενικά. Αλλά ο Brad Dourif είναι ο πρώτο που ξεκίνησε την όλη φάση με τον Τσάκη και αυτή τη φωνή θυμούμαστε λίγο πολύ όλοι. Τα πρώτα challenge play μέχρι το 3 μου άρεσαν πάρα πολύ. Και το τρίτο είναι ωραίο. Κάποιοι το κράζουν το τρίτο, ότι ο Άντι μεγάλο πήγε στο στρατό, η μητέρα του είναι στο ψυχιατρίο κλεισμένη, είναι πλέον μόνο του και πρέπει κάτι να γίνει. Να κάνει κάτι ο φουκαρά ο Άντι μετά από αυτά που τράβηξε με τον άτιμο των δολοφόνων, τον Charles Lee Ray. Παρεμπιπτόντω, το όνομα Charles Lee Ray του δολοφόνου στην ταινία είναι τρία ονόματα από αληθινού δολοφόνου και τα βάλανε για να κάνουν ακόμη πιο σκοτεινό το χαρακτήρα του στην όλη φάση. Είναι δηλαδή τρία διαφορετικά ονόματα από γνωστού δολοφόνου. Τρει δολοφόνου, μεγάλη δολοφόνη κιόλα. Το έχω δει σε κάτι facts για την ταινία γενικά σε ένα βίντεο στο YouTube. Είναι ενδιαφέρον όλα αυτά αν τα κοιτά από τι ταινίε. Κάνω ακόμη πιο ζουμερή τη φάση αν σ' αρέσει ένα franchise γενικά ταινιών και όχι μόνο σαφώς. Είναι πολύ ωραία φάση. Να ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν το έχω πει πριν, να ευχαριστήσω το παιδί που μου το έκανε δώρο. Το λέω δεύτερη φορά, μπορεί να το έχω πει και πρώτη, συγγνώμη γι' αυτό, δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει. Λοιπόν, πάμε στο άνοιγμα του κουτιού τώρα. Τα είδαμε όλα λίγο πολύ, δεν έχει κάτι άλλο να δούμε. Όσον αφορά το Funko εδώ πέρα από την επάνω πλευρά του κουτιού, να ξέρετε ότι όταν δεν υπάρχει αυτό το Funko, εδώ σημαίνει ότι είναι κάπως πιο παλιές εκδόσεις. Μετράει αυτό. Γιατί αν είναι πιο παλιά έκδοση κάποια φιγούρα, όπως έχω αρκετές ας πούμε τέτοιες φιγούρες, να ξέρετε ότι αυτές είναι οι πιο νέες εκδόσεις Funko Pops. Αυτό είναι από το 2018 από ό,τι διάβασα εδώ πέρα. Δεν είναι σχετικά καινούριο, έχει κάνει δύο χρονάκια, αλλά καλό είναι να είναι λίγο πιο παλιό, δεν κακό. Ανοίγουμε λοιπόν τη φιγούρα μας. Μπορείς να τσαλακώσουμε το κουτί γιατί δεν θα να ρημάξει το κουτί. Είναι το κλασικό κουτάκι έχει, όπως πάντα. Δεν βάλαμε background, άρχισαν να βάζουν όμως background σε Funko Pops. Επιτέλους αυτό είναι πολύ καλό. Ας πούμε βγάλαμε τα σαγόνια του Καχαρία κάποια Funko Pops και πίσω έχουν backgrounds οι χαρακτήρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ορίστε τη φιγουρίτσα μας λοιπόν και έχω κακό φωτισμό. Πρέπει να το πάμε λίγο καλύτερα το φωτισμό εδώ γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Ο Τσάξ σε όλο το μεγαλείο λοιπόν. Τι το μεγαλείο, είναι άστα να πάνε. Σακάτης κατέντησε γενικά εδώ πέρα. Θυμάμαι τη φάση που του κόψαν το χέρι σε εκείνη την πόρτα και έπρεπε να το ξεριζώσει εκεί ψηλό αηδίασαν από την αλήθεια. Αν και έχω γερό στο μάχη για τέτοιες ταινίες, άλλοι μπορεί να ξερνούσαν. Και μετά η μπήγη βγάζει τη λαβή από το μαχαίρι και τον πήγε στο χέρι του και άρχισε να ουρλιάζει από τον πόνο. Μετά του κόψαν και τα πόδια. Δεν θυμάμαι πώς κόπηκαν τα πόδια του. Έχω αρκετό καιρό να δω την ταινία και αρκετό χρόνια έχω να την δω. Πρέπει να την ξαναδώ κάποια στιγμή. Και βλέπουμε πίσω τα πόδια του εδώ κομμένα, πετσοκομμένος, ταλαιπωρημένος, μόλοπες εδώ παντού, τα αίματα από τη μύτη του και όλα αυτά. Από κάτω το καρτάκι, δυστυχώς τα ροδάκια δεν γυρίζουν. Θα ήταν καλή φάση να το κάνουν να γυρίζουν, θα ήταν έτσι καλό, λίγο έξτρα. Trademark Universal Studios, γιατί το Charles Play ήταν της Universal. Funko LLC 2018 μας λέει εδώ πέρα που σας έχω πει. Η μπλούζα με το Good Guys. Να κάνουμε λίγο το focus, παιδιά, είναι χάλια. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα κακά όταν γράφεις με κινητό. Όταν μπορέσω με το καλό να πάρω μια καλύτερη κάμερα, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θα δούμε. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Η λεπτομέρεια εδώ στις βιδίτσες, στο καρτάκι, είναι πολύ εντυπωσιακές. Κάναν πολύ ωραία δουλειά, γενικά στο σχεδιασμό, για Funko Pop, έτσι. Γιατί, εντάξει, τα Funko Pop είναι μικρές φιγούρες, δεν είναι κάτι τρελό. Βινιλίου, vinyl figures. Θα λέω βινιλίου, φιγούρες βινιλίου. Αν θα με ρωτήσει κάποιο ότι έχει συλλογή βινιλίων, θα του πω ναι, έχω και θα έρθει και θα του πω ορίστε τα βινιλιά μου. Θα του πω και θα γελάει ο άνθρωπο. Θα πει τέλο πάντων, δεν ξέρω τι ακριβώ αν είναι το ίδιο βινίλιο με του δίσκου. Λογικά θα είναι για να λέει φιγούρε βινιλίου. Το κεφάλι γυρίζει κλασικά. Τάκ, τάκ, βλέπω εδώ πέρα. Το κλασικό γύρισμα δεν έχει κάτι άλλο. Το Funko αυτό είναι. Είναι Bubblehead στο οποίο απλό το κεφάλι γυρίζει. Δεν τα κάνω όλα με ελαττήριο. Τα μόνα που κάνω με ελαττήριο είναι τα Marvel και τα Star Wars. Που κουνιούνται κιόλα. Τα έχει ένα μάξι, άμα θέλει να τα στήσει και κουνιούνται. Έχουν αυτό το κλασικό όπω εκείνη τα σκυλάκια. Θυμάστε παλιά τα head knockers, αλλιώ τα λέγανε. Η Funko γενικά το έχει με τα bubble heads. Από παλιά έβγαζε bubble heads, το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Σε κάποιε φιγούρε δεν γυρίζει το κεφάλι, όπω ο Ratfink πίσω που το έκανα review. Είναι πιο ενιαίο έτσι κομμάτι. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Σε κάποια Funko δεν γίνεται, αλλά στα πιο πολλά Funko το κεφάλι είναι στάνταρ που γυρίζει πλέον. Μάλιστα πρόσφατα θα βγάλουν τώρα σε λίγο καιρό και βγήκαν ήδη βασικά, έχω δει review. Τους κλασικούς ευχούλιδες και θα έχει και μαλλί κιόλας επάνω κανονικά.
με το πεταραδάκι στην κοιλιά. Και το κεφάλι του είναι διαφορετικό. Λυγίζει και αριστερά-δεξιά. Έχω δει ένα βίντεο και μπορεί να κάνει τι μαγκέ. Θα αλλάξουν κάποια πράγματα με τα Funko σιγά-σιγά. Θα τα αναπτύξουν αρκετά από ό,τι κατάλαβα. Και το κάνανε έτσι λίγο άλλη φάση να είναι στο θέμα αυτό. Η λεπτομέρεια είναι φανταστική όπως βλέπουμε και εδώ πέρα. Τη Ζηλωτέ που τύλιξε το χέρι του για να κρατάει το μαχαίρι. Γενικά τα αίματά του, όλα αυτά. Το χέρι του κάτω, ο οποίο σερνόταν κάτω. Και όταν πλησίαζε τον Άντι, έλεγε: άμα σε πιάσω, Άντι, θα σου κόψω και σένα τα πόδια. Έτσι, με εκείνη τη φωνή του Μπραντ Ντιούριφ, έτσι, την απειλητική, τη φρικαλέα φωνή. Ήταν φανταστική φωνή ο ηθοποιός. Θα μπορούσε να κάνει και άλλο voice acting και σε άλλα, που σίγουρα έχει κάνει. Δεν είναι θέμα. Απλά τώρα δεν θυμάμαι σε ποιες ταινίες ή άλλα τον έχουμε ακούσει να μιλάει. Είναι γνωστή φωνή. Άμα τον ακούσει τώρα να μιλάει ο ηθοποιός, θα καταλάβει τι είναι αυτό. Γενικά, τα μάτια του έτσι που κοιτάει, έτσι, αγριεμένο, ταλαιπωρημένο κτλ. Το μαλλί του έχει λίγο εδώ πέρα στην πογιά έτσι, διάφορα κόλπα. Κλασικά ένα Funko Pop, επειδή μπόλικη πογιά και φαίνεται στα μεγάλα του κεφάλια. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Αυτή είναι η φιγουρίτσα μας, πολύ ωραία φιγούρα, είναι ξεχωριστή, λίγο πιο χαμηλή από τις άλλες φιγούρες επειδή σαφώς δεν έχει τα πόδια του. Είναι έτσι άλλο στυλ pop, δεν περίμενα ότι θα βγάζαν κάτι τέτοιο σε Funko Pop, δεν, ειλικρινά, είναι, μου κάνει εντύπωση. Αλλά είναι μια πολύ καλή έτσι, προσθήκη για την συλλογή ενός horror fan, ο οποίος θέλει ας πούμε τον Τζάκι να τον έχει στο ράφι του να κάθεται εκεί πέρα. Θέλω βασικά να μαζέψω ό,τι horror υπάρχει, θέλω να τα μαζέψω όσο πιο πολλά μπορώ, τα horror τα θέλω. Έχω ήδη Freddy, έχω τη Ρέγκανα από τον Εξορκιστή που θα κάνω ξανά κάποια review νομίζω. Είχα κάνει το Freddy νομίζω σε παλιό review. Θα το ξανακάνω κάποια στιγμή. Έχω τον Norman Bates από το, που το έκανα review ήδη από το ψυχό. Το Monsters, το Universal Monsters, το Glow in the Dark, ένα από τα αγαπημένα μου pops. Λοιπόν, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι το βιντεάκι μας από Child's Play. Chucky on Cart, νούμερο 658. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Like, subscribe, άμα θέλετε. Εδώ είμαστε. Θα κάνω και τα άλλα απόψε κάποια στιγμή reviews. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ακόμα μια φορά καλή χρονιά από μένα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το φίλο μου που μου το έκανε δώρο, τον Μιχάλη, να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτά. Και περιμένετε και άλλα βίντεο. Ετοιμάζω τώρα ένα βίντεο ακόμα το οποίο σχετίζεται με το unboxing που κάναμε με το VR. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.